Για τις επιλογές που έχουν οι νέοι θα συζητήσουμε με τον Διευθυντή Ακαδημαϊκού Προσανατολισμού Φοιτητών στο City College, University of Work Europe Campus, κύριο Γρηγόρη Δικαίο, ο οποίος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα κύριε Δικαίο, σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Και πρέπει να πω ότι μια εξαιρετική επιλογή είναι ένα κολέγιο σαν το δικό σας, που ξέρουμε ότι είναι στην πόλη και έχει εξαιρετικά τμήματα σπουδών. Μπορείτε να μας μιλήσετε για τη σημασία της σωστής επιλογής ενός προγράμματος σπουδών για το μέλλον των νέων ανθρώπων? Καλημέρα κυρία Σαμολαδά, σε εσάς και τους ακροατές σας. Ευχαριστώ για την ευγενική πρόσκληση. Το θέμα της σωστής επιλογής ενός επαγγέλματος για τους νέους ανθρώπους νομίζω έχει διτό χαρακτήρα. Το πρώτο είναι ότι όταν επιλέξει ένας νέος άνθρωπος ένα επάγγελμα που ταιριάζει στην προσωπικότητά του, σημαίνει ότι για τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής του θα πηγαίνει στη δουλειά του και θα είναι χαρούμενος. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί σήμερα συναντάμε πολλούς ανθρώπους οι οποίοι θα σας πούν ότι στη δουλειά τους δεν είναι χαρούμενοι. Το δεύτερο και πολύ σημαντικό είναι ότι όταν κανείς επιλέξει ένα επάγγελμα το οποίο ταιριάζει στην προσωπικότητά του αλλά έχει και προοπτική καριέρας, έχει μια πολύ καλή εξέλιξη, εννοείται ότι έχει την ανάλογη οικονομική ανταμοιβή, την προοπτική για εξέλιξη στην καριέρα του, και όταν πάντα μιλάω για καριέρα μιλάω και για την Ελλάδα και για το εξωτερικό, ποτέ μονόπλευρα. Γιατί κάποιος να επιλέξει να σπουδάσει στο City College, University of York, Europe Campus, κύριε Δικαίε? Το Πανεπιστήμιο του York είναι ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια στη Μεγάλη Βρετανία, μέλος του Russell Group, μόνο 24 πανεπιστήμια ανήκουν στο Russell Group, και επίσης έχει πάρει πολλές διακρίσεις, ανήκει στα 150 καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Τώρα, το City College έχει μεταξελιχθεί πλέον και είναι το ευρωπαϊκό campus του Πανεπιστημίου του York. Να το εξηγήσω λίγο πιο απλά για να το καταλάβουν και οι ακροατές. Το University of York έχει ένα campus στη Μεγάλη Βρετανία και έχει ένα ευρωπαϊκό campus, το οποίο βρίσκεται πού? Στη Θεσσαλονίκη. Είναι το City College, είναι ένα διεθνές ίδρυμα το City College με φοιτητές από 60 χώρες που σπουδάζουν εδώ. Οι μισοί φοιτητές μας είναι ξένοι, πράγμα το οποίο καταλαβαίνετε ότι πέρα από την ακαδημαϊκή προσφορά που έχει το Ίδρυμα, καταλαβαίνετε πόσο συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη της πόλης όταν έχει τόσες δεκάδες φοιτητές από τόσες χώρες που σπουδάζουν εδώ. Βέβαια, δίνετε ζωή στην πόλη και εσείς, και σημαντική, σημαντική ζωή, και τα παιδιά που, οι φοιτητές που αποφασίζουν και σπουδάζουν, ζουν με την διαπολιτισμικότητα, κάτι που είναι αναγκαίο για την μετέπειτα εργασιακή τους έτσι, εμπειρία, και αποκτούν και αυτή την εμπειρία. Τα πτυχιακά προγράμματα ποια είναι, τι προσφέρει το City College και τι συστήνετε εσείς στους νέους? Έχουμε μία σειρά προγραμμάτων στο τμήμα διοίκησης επιχειρήσεων και οικονομικών, στο τμήμα της ψυχολογίας, στο τμήμα πληροφορικής και ένα πάρα πολύ δυνατό πρόγραμμα στο τμήμα της αγγλικής φιλολογίας. Χαρακτηριστικά να σας πω ότι το τμήμα αγγλικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου του York είναι το τέταρτο καλύτερο τμήμα αγγλικής φιλολογίας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Δεδομένου λοιπόν ότι όποιος σπουδάζει κοντά μας, όταν τελειώσει παίρνει το πτυχίο του Πανεπιστημίου του York, έτσι, δεν υπάρχει πτυχίο C, παίρνει το πτυχίο του Πανεπιστημίου του York, είναι απόφυτος του Πανεπιστημίου του York. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι προοπτικές καριέρας ανοίγονται μπροστά του. Τα πτυχία αυτά αναγνωρίζονται σε Ελλάδα και εξωτερικό? Βεβαίως αναγνωρίζονται τα πτυχία, και όχι μόνο τα bachelors, γιατί έχουμε και μία σειρά από εξίσου σπουδαία μεταπτυχιακά που μπορώ να σας πω δύο λόγια μετά αν θελήσετε. Θα μου πείτε. Αναρωτιέμαι, ναι, αν, αν τα πτυχιακά προγράμματα προσφέρονται μόνο στην αγγλική γλώσσα. Λοιπόν, να εξηγήσω. Πρώτα απ' όλα τα πτυχία αναγνωρίζονται από το ATEN, Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Επομένως, κάποιος παίρνει βεβαίωση ότι είναι ισότιμο στα επαγγελματικά δικαιώματα του αντίστοιχου ελληνικού δημόσιου πανεπιστήμιου. Από εκεί και πέρα, θυμίζετε μου λίγο την ερώτησή σας. Αν τα πτυχιακά είναι μόνο στην αγγλική γλώσσα. Συγγνώμη, ναι. Λοιπόν, είναι κατεξοχήν αγγλόφωνο ίδρυμα. Ωστόσο, εάν κάποιος νέος ή νέα στο επίπεδο bachelor's, πάντα μιλάμε, στο πρώτο πτυχίο, τα αγγλικά του δεν είναι στο επίπεδο που ζητάει το πανεπιστήμιο,
μπαίνει σε ένα τετραετές πρόγραμμα αντί του τριετούς που είναι καθαρά αγγλόφωνο, όπου τα δύο πρώτα χρόνια κάνει τα μαθήματα στα ελληνικά και παράλληλα έχει την ευκαιρία να τελειοποιήσει την αγγλική γλώσσα, γιατί το τρίτο και το τέταρτο έτος είναι υποχρεωτικά στην αγγλική, δηλαδή σμίγουν τα παιδιά αυτά στα διάφορα τμήματα. Ουσιαστικά δηλαδή μαθαίνουν και άπτεστα αγγλικά και όχι μόνο άπτεστα, μαθαίνουν και την ορολογία που χρειάζεται στη δική τους επιστήμη, από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Δικέ. Η αλήθεια είναι ότι η ελληνική γλώσσα δεν είναι η διεθνής. Λυπάμαι που το λέω αυτό, θα το προτιμούσα γιατί είμαι και φιλόλογος, αλλά η αγγλική γλώσσα είναι διεθνής. Καταλαβαίνει κάθε νέος και κάθε γονιός. Αναγκαία. Ότι η αγγλική γλώσσα είναι πλέον επαγγελματικό διαβατήριο, δηλαδή η άριστη γνώση της γλώσσας, είτε δουλέψει κανείς στην Ελλάδα, είτε δουλέψει στο εξωτερικό, είναι ένα από τα κυριότερα προσόντα που μπορεί να έχει κάποιος. Ναι, και μια που είπατε είτε δουλέψει στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, εγώ αναρωτιέμαι ποιες είναι οι προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης των αποφύτων σας. Κάθε χρόνο έχουμε αυτό που ονομάζουμε ημέρες καριέρας. Αυτό σημαίνει ότι μια σειρά πολύ αναγνωρισμένων και μεγάλων εταιριών έρχονται γύρω στο τέλη Απριλίου, αρχές Μαΐου εδώ στο Πανεπιστήμιο. Έχουμε μέρες καριέρας. Οι απόφοιτοι μας περνάνε από ατομική συνέντευξη, όχι από μια εταιρεία, αλλά από διάφορες εταιρείες. Η απορρόφηση των αποφύτων μας είναι πολύ υψηλή. Τα δεδομένα, ακόμα και για την περίοδο που πέρασε η κρίση με την ανεργία, πιστέψτε με, είναι πολύ υψηλά. Μάλιστα θα έλεγα ότι σε μερικά προγράμματα, όπως για παράδειγμα μεταπτυχιακά σε Business Analytics, μεταπτυχιακά στην διερμηνία και μετάφραση, μεταπτυχιακά στο Neuromarketing, μεταπτυχιακά στο Risk Management, στο Web and Mobile Development, το Software Development που απευθύνεται σε ανθρώπους που δεν έχουν γνώση προγραμματισμού, πιστέψτε με, οι εταιρείες μας ζητάνε αποφύτους και δεν έχουμε να τους στείλουμε στην Ελλάδα που πέρασε αυτή την κρίση. Μου είπατε μερικά από τα πτυχιακά προγράμματα. Στο City όμως College προσφέρονται και πολλά εξειδικευμένα μεταπτυχιακά προγράμματα. Και 2-3 μου αναφέρατε. Μπορείτε να μας μιλήσετε λίγο για αυτά. Σε ποιους απευθύνονται και γιατί κάποιος να τα επιλέξει? Κοιτάξτε, θα σας απαντήσω πάρα πολύ απλά. Πρώτα απ' όλα τα μεταπτυχιακά στα Βρετανικά πανεπιστήμια είναι κατεξοχήν διάρκειας ενός έτους. 2 εξάμηνα και μετά η συγγραφή της διατριβής. Και είναι ισοδύναμα με τα διετή μεταπτυχιακά προγράμματα. Ο δεύτερος λόγος είναι γιατί κάποιος όταν παίρνει ένα πτυχίο μεταπτυχιακό από το Πανεπιστήμιο του York, έχει στην φαρέτρα του ένα πτυχίο το οποίο έχει παγκόσμια αναγνώριση, οπότε είτε μείνει στην Ελλάδα θα έχει υψηλό κύρος, είτε αν αποφασίσει να φύγει στο εξωτερικό και να κάνει άλλα πράγματα, σαφέστατα έχει ένα πτυχίο το οποίο έχει παγκόσμια αναγνώριση. Το τρίτο είναι ότι το κόστος των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σε εμάς είναι πολύ χαμηλότερο από αυτό που είναι στη Μεγάλη Βρετανία. Όπως και το κόστος διαβίωσης στη Θεσσαλονίκη είναι πολύ χαμηλότερο από τη Μεγάλη Βρετανία. Επομένως έχει κάθε δυνατότητα να μείνει εδώ, να κάνει σπουδές εδώ, να ξεκινήσει καριέρα εδώ και αν τυχόν αισθάνεται ότι θέλει να ανοίξει τα φτερά του, ο κόσμος είναι δικός του. Στα αγγλικά λέμε the sky is the limit. Μέχρι πότε διαρκούν οι εγγραφές στο City College, τι χρονικό περιθώριο έχουν υποψήφιοι φοιτητές να υποβάλουν τις αιτήσεις τους? Τα μαθήματα αρχίζουν 4 Οκτωβρίου. Ως εκ τούτου βρισκόμαστε σε μία περίοδο αναβρασμού, θα έλεγα. Υπάρχουν δεκάδες φοιτητές, υποψήφιοι φοιτητές, οι οποίοι είναι σε επικοινωνία μαζί μας. Θα ενθάρρυνα τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται για μας να μάθουν περισσότερα για μας μπαίνοντας στο site μας. Θαυμάσια μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μου στο Πανεπιστήμιο, να έχουμε μια συνάντηση, να μιλήσουμε από τηλεφώνου για τις περιοχές που είναι εκτός Θεσσαλονίκης και να κινηθούν γρήγορα, διότι μετά το Brexit το City College, τα Brexit ξέρετε έκανε μεγάλη ζημιά στα Βρετανικά πανεπιστήμια από φοιτητές χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μείωση 56% των φοιτητών. Οπότε το City College, όντας το Ευρωπαϊκό Κάμπους ενός Βρετανικού Πανεπιστημίου, έχει γίνει πόλος έλξης πλέον από πολλούς φοιτητές, για πολλούς φοιτητές από τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ναι. Και νομίζω ότι το καλύτερο είναι αυτό που προτείνατε, να συζητήσει κάποιος με εσάς, με τους συνεργάτες σας, γιατί θα πάρει και εξειδικευμένες πληροφορίες και θα λύσει όλες τις απορίες. Εκεί θα λυθούν όλες οι απορίες. Εγώ βέβαια πρέπει να σας πω, κύριε Δικέ, ότι γνωρίζω από φίτους σας και ξέρω ότι τελείωσαν, όχι μόνο τελείωσαν και ήταν εξαιρετικά ικανοποιημένοι, αλλά συνέχισαν με μεταπτυχιακό και το κάνουν με πολύ μεγάλη διάθεση και ταυτόχρονα βέβαια εργάζονται. Αυτό με εντυπωσίασε. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια που είστε στην πόλη και συμβάλλετε κι εσείς σε όλο αυτό που δεν είναι μόνο το οικονομικό, είναι και το ουσιαστικό. Είναι το ζήτημα της εκπαίδευσης και της παιδείας. Καλημέρα. Μπορώ να έχω ένα λεπτό ακόμα, παρακαλώ. Μου δίνετε. Ναι, βεβαίως. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Επειδή αναφέρατε για τους εργαζόμενους από φίτους μας, να υπενθυμίσω ότι το City College έχει το ισχυρότερο Executive MBA πρόγραμμα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Το τρέχουμε σε 8 χώρες από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη, και οι απόφοιτοι μας παίρνουν διπλό πτυχίο του Πανεπιστημίου του York, όπως επίσης και του Πανεπιστημίου του Στρασβούργου, διπλό πτυχίο MBA από δύο κορυφαία πανεπιστήμια. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλημέρα. Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλή δύναμη.